Σήμερα θρηνούμε τους συναδέλφους και συναδέλφισές μας, τους συμφοιτητές μας, τους φίλους, τους συγγενείς μας. Η θλίψη μας είναι ανίποτη. Η οργή μας όμως είναι ασυγκράτητη και θα εκφραστεί με λόγια και με πράξεις. Ήδη χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, νέοι εργαζόμενοι και εργαζόμενες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπως και σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στέλνουν το μήνυμά τους και φωνάζουν δυνατά. Προδιαγεγραμμένο έγκλημα και ένοχοι γνωστοί. Ποτάμι να τους πνίξει να γίνει η οργή. Και σωστά, γιατί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, μιλάμε για όχι για ένα ατύχημα, όχι για ένα δυστύχημα, όχι για μια κάποια κακιά στιγμή, αλλά για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Με θύματα νέους ανθρώπους που γυρνάγανε να πάνε στις πόλεις μετά το τριήμερο, εργαζόμενους συναδέλφους και συναδέλφισσες μας στα τρένα, που δεν θα γυρίσουν στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους, γιατί τους σκότωσαν. Οι εικόνες που αντικρίσαμε τις μέρες αυτές στα Τέμπη ως εργαζόμενοι, στη συντήρηση και επισκευή των τρένων, είναι με μια λέξη συνταρακτικές, δυστυχώς πολύ επώδυνες. Ένα από τα συνθήματα που φώναζαν και σήμερα χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στην Αθήνα και αλλού, και αποτυπώνουν αυτό ακριβώς που αντικρίζαμε τόσες μέρες στα Τέμπη, είναι όλα για τα κέρδη και τον επενδυτή, κόστος η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή. Είναι δολοφόνοι, δολοφόνοι. Ποιοι τους σκότωσαν, ρωτάνε όλοι, και ποιοι είναι οι δολοφόνοι. Τους σκότωσαν αυτοί που κοστολογούν τις ανθρώπινες ζωές με μερικά εκατομμύρια ευρώ. Τους σκότωσαν αυτοί που βγαίνουν και κλαίνε στις κάμερες για τα θύματα, αλλά δεν έκαναν τίποτα για να ικανοποιήσουν τα αυτονόητα αιτήματα των εργαζομένων και το σωματείο τους. Τους σκότωσαν αυτοί που βάζουν τις σημαίες με συστίες, αλλά μας έφαγαν τα σηκώτια τόσες δεκαετίες για να γίνουν δυτικοποιήσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και άλλοι παρατρεχάμενοι που απαξίωσαν βασικές υποδομές της χώρας για να πουλήσουν σε ντόπιους ή ξένους τσιφλικάδες. Και ως γνωστοί εγκληματίες γύρισαν και σε αυτές τις μέρες στον τόπο του εγκλήματος. Να πάνε στον Αγύριστο λοιπόν όλοι μαζί παρέα, και όχι να πάνε απλά, αλλά να τους στείλει ο λαός και η νεολαία. Αυτό πρέπει να κάνουμε μαζί και τις επενδύσεις του, γιατί μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Που ζήσαν, ήταν κακιά η ώρα, ήταν ένα μοιραίο λάθος. Πάνω από 10 χρόνια φωνάζουμε εργαζόμενοι. Ούτε ένα μήνα πριν διεκδικούσαμε για να μην υπάρχει άλλο ατύχημα. Και όλοι οι λεγάμενοι πετάγανε και συνεχίζουν να πετάνε το μπαλάκι ο ένας τον άλλον. Τους προειδοποιήσαμε, ήξεραν τι θα γίνει και δεν έκαναν τίποτα. Οι υπεύθυνοι πρέπει να πληρώσουν και να λογοδοτήσουν. Και εμείς έχουμε την ευθύνη και το χρέος να μην το αφήσουμε ούτε να ξεχαστεί, ούτε να δώσουμε συγχωροχάρτη στους επίδοξους σωτήρες. Εμείς απαντάμε με τη δύναμη της οργάνωσης και της αλληλεγγύης. Έχουμε ευθύνη να μην τους αφήνουν να ξεπλένουν τις ευθύνες τους με το αίμα του λαού, με το αίμα νέων παιδιών. Ο λαός Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και όλης της χώρας κάνει ουρές αυτές τις μέρες για να δώσει αίμα σε κυριολεξία στους τραυματίες. Γιατί ένα μάθαμε όλο αυτό το καιρό, ότι μόνο ο λαός είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει το λαό. Όλοι μαζί λοιπόν, εργοδοσία και όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να πληρώσουν. Και αυτό λοιπόν τους το τάζουμε εμείς, όπως αυτοί μας τάζουν τόσα χρόνια σταθερότητα και καλύτερες μέρες. Απλά να ξέρουν κάτι σε αντίθεση με αυτούς, εμείς το λόγο μας το κρατάμε, γιατί η εργατική τάξη και ο λαός έχει μπέσα, δεν είναι στην υπηρεσία των αφεντικών, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ιταλικών, Κινέζικων, Γερμανικών και Ελληνικών μονοπωλίων. Του λένε πως δεν θα ξεπερδέψουμε έτσι εύκολα με εμάς, θα τους πάρουμε φαλάκι. Δεν θα περιμένουμε άλλη τραγωδία για να δράσουμε μαζικά, αποφασιστικά και οργανωμένα. Καλούμε λοιπόν και σήμερα από εδώ που βρισκόμαστε όλα τα εργατικά σωματεία, τους φοιτητικούς και σπουδαστικούς συλλόγους, τους μαθητές, τους σύλλογους και ομοσπονδίες γονέων και κηδεμόνων, τη Τετάρτη 8 Μάρτη στις 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, για να στείλουμε το δικό μας μήνυμα και να βροντάξουμε. Στο έγκλημα αυτό, καμία ανοχή, όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή. Όσοι αδέλφους είμαστε.